Με τον κύριο Μαλάτο να ασχοληθώ. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, συμπαθέστατε κύριε Μαλάτο. Λοιπόν, άκουσέ με, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είμαι από το 11 στη Βοστόνη και κανείς δεν με έχει κοιτάξει συγκαταβατικά επειδή είμαι Έλληνας. Με σέβονται, με αγαπάνε ή δεν με αγαπάνε για αυτό που πρεσβεύω. Χαίρομαι. Όχι για τα μάτια μου, όχι για τα μαλλιά μου, ούτε για το χρώμα του δέρματος, ούτε επειδή δεν λέω καλά το ρο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Απόλυτα. Πού το πρόβλημα λοιπόν με τον άνθρωπο που κατάγεται από τη Μέση Ανατολή, θες να μου εξηγήσεις? Ναι, ότι το Κοράνι τους, το Ιερό Βιβλίο τους γράφει ότι θέλουν να σφάξουν τους χριστιανούς. Ενώ το δικό μας, ενώ το δικό μας που δεν γράφει, σκοτώναν οι χριστιανοί τους χριστιανούς. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Αυτά είναι τώρα. Ναι, κατάλαβες. Να μην τα σχολιάσω. Όχι, η Βίβλος δεν το έλεγε, αλλά το κάνανε οι ίδιοι, ναι, χειρότερο. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον άλλον τι χρώμα είναι. Μόνο αν είναι μουσουλμάνος που γράφει έτσι η θρησκεία του. Όχι! Άρα τι προτείνεις, σκοτώνουμε, ρε παιδί? Έχω πρόβλημα με τον Μαύρο αν είναι φουκαράς και παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Αν είναι ο Αντετοκούμπο, το κάνω Έλληνα και παίζει μπάσκετ. Κατάλαβε. Άντε μπράβο. Μπράβο για την αρχή. Δεν είναι έτσι αυτό. Δεν είχε μπράβο, ρε φίλε, ήταν μουσουλμάνος. Δεν έγραφε το Κοράνι του. Παιδιά, να μιλήσω λίγο πλήρως. Να μιλήσει άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή το έχω διαβάσει το Κοράνι και έχω διαβάσει και όλη την Αγία Γραφή, να σου υποδείξω εγώ 12 χρόνια την Αγία Γραφή που λέει βέβαια ταπεινώνουμε τις γυναίκες και αν τις πατάμε κάτω. Δεν θέλεις, έτσι? Αυτό δεν το βλέπω. Όλες οι θρησκείες στη γυναίκα την έχουν... Δεν έχω διαβάσει. Καλέ, όλες οι θρησκείες στη γυναίκα την έχουν υποβαθμισμένη. Εγώ δεν τη γυναίκα εμείς, μου την αγαπώ, εμείς, και εμείς, καλά και είναι σωστό. Εμείς την Παναγία δεν την έχουμε Θεό, την έχουμε ως πρώτη Αγία. Πατήρα αρσενικό. Υιός αρσενικό, άγιο πνεύμα ουδέτερο. Θηλυκό δεν υπάρχει εκεί μέσα. Συνέχισε. Και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό θέλω να τονίσω, ένα και πιο βασικό. Και δύο, ότι ρε παιδιά, σε μια εβδομάδα ας πούμε που γίνεται χαμός, χαμός, δηλαδή στην Ελλάδα τα βλέπω και πονάω με το νέο ασφαλιστικό, με τις εξαγγελίες του Τσίπρα για το ότι έρχεται η ανάπτυξη κτλ. Υπάρχει ακόμα τύπος που σφάζεται για την μπάλα. Είδα τον Πάο. Όχι! Βλέπω τον ΠΑΟΚ και θλίβομαι, αλλά δεν θα μου χαλάσει και την Δευτέρα. Όχι, αλλά...